να τον πάμε τον Τζίφα. Mm-hmm. Πάνω μου, πάμε λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο συγκατάθεση σοκ της ανήλικης κόρης, ενός κοριτσιού, όπου έχουν σοκάρει τα όσα αποκάλυψε στις δικαστικές αρχές για το βιασμό τον οποίο υπέστη από τον πατέρα της. Είναι γεγονός, Φίλιππε. Μιλάμε καταρχήν για μια υπόθεση στην οποία έχουμε ξανά αναφερθεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας τότε, πριν από λίγο καιρό, για ένα πατέρα κτίνος από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να βίαζε επανειλημμένος την ανήλικη κόρη του. Ανακριτής και εισαγγελέας λοιπόν δεν είχαν αποφασίσει αν θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να προφυλακιστεί ή όχι. Είχε το δικαίωμα λοιπόν μετά από πέντε ημέρες να ξανααιτηθεί έτσι ώστε να εκδοθεί μία απόφαση. Εν τέλει, δικαστής και ανακριτής αποφάσισαν πραγματικά την προφυλάκησή του, ναι, όπως θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει συμβεί από την αρχή. Ωστόσο, μιλάμε για μια νομική διαδικασία η οποία έληξε αισίως για την οικογένεια, η οποία τουλάχιστον αισθάνεται αρχικά δικαιωμένη που το ανήλικο παιδάκι της εν τέλει, αν μπορώ να πω ότι υπήρξε μια μορφή δικαιοσύνης, αν λέγεται δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Σοκάρουν πάντως οι καταθέσεις και προκαλούν μόνο και μόνο ατριχίλια τα όσα ακούστηκα. Πραγματικά. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό και πάρα πολύ λυπηρό. Για όλα αυτά, τα καθάρματα, για όλα αυτά τα τέρατα που όπως έχουμε πει θα έπρεπε ήδη να υπήρχε ο ιατρικός ευνουχισμός σε όλους αυτούς τους ανώμαλους οι οποίοι βιάζουν παιδιά. Λυπάμαι, αλλά έτσι όπως το λες είναι, και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος καταρχήν δεν δείχνει μεταμέλεια. Όπως ο συγκεκριμένος 49χρονος, αντί να πει ένα συγγνώμη, ισχυρίστηκε ότι το παιδί του είπε όσα είπε μετά από πίεση που δέχονταν από τη μητέρα του. Δηλαδή ανήκουστα, τρελά και πράγματα που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει αντιληφθεί καν τι έχει πράξει. Καλά, αυτό θα φανεί από τη δικογραφία. Δεν θα μπορούσε ποτέ να το παραδεχτεί. Θα φανεί από τη δικογραφία. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό που έκανε. Τι να παραδεχτεί το τραγικό. Να παραδεχτεί την αλήθεια, βεβαίως. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο, γιατί εχθές αναφερθήκαμε σε μία δολοφονία στην Πάτρα μιας γυναίκας, η οποία ήταν συγγενής πολύ γνωστού πολιτικού. Σήμερα λοιπόν θα αποκαλύψουμε.